Να πάμε κυρίες και κύριοι στο μέτωπο του κορονοϊού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής lockdown σε τοπικό επίπεδο στο νομό Αττικής, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού πρώτα συνεκτιμηθούν οι επιπτώσεις από μια τέτοια κίνηση. Η Αττική παρουσιάζει ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της ασθένειας, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η εφαρμογή μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον Νίκο Χαρδαλιά σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Κοντά μας τηλεφωνικά ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος στο Κόντρα News. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύσκολα τα πράγματα. Οι αριθμοί με τους οποίους ξεκινάει η εβδομάδα δεν είναι καθόλου καθησυχαστικοί και δεν μπορεί κανείς να πει ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε. Βέβαια, αρκετοί από αυτούς που ανακοινώθηκαν σήμερα αφορούν σε συγκεκριμένες δομές, θα τα πούμε. Όμως η κατάσταση φαίνεται ότι δεν ελέγχεται όπως θα έπρεπε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το βασικό είναι ότι από τα 453 νομίζω κρούσματα τα οποία ανακοινώνονται σήμερα, σχεδόν τα 270 είναι, 240 νομίζω, αφορούν σε δομές όπως είπες και εσύ και κυρίως τις δομές του Καρά Τεπέ, τη δομή του Καρά Τεπέ. Δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν άστεγοι και έφυγαν από την Μόρια. Από την Να θυμίσουμε ότι αυτά τα 240 κρούσματα προήλθαν από 30 κρούσματα εξ αρχής. Ήταν 30 θετικά άτομα στον κορονοϊό. Είχαν ελεγχθεί 2.000 όταν ήταν 35 τα κρούσματα. Τώρα έχουμε περίπου 7.000 τεστ. Σωστά. Και αν φτάσουμε τις 13.000 περίπου που διαβιούν εκεί. Εντάξει, είναι πολύ πιθανό να ανέβουν. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν υπάρχει ανησυχία από την διασπορά του κορονοϊού στις δομές των μεταναστών, διότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι μετανάστες δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που είπε εσύ, με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε σε μια εφαρμογή ενός είδους lockdown, όπου το lockdown, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν θα αφορά σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως για παράδειγμα τη ζήσαμε την περίοδο της καραντίνας, αλλά θα αφορά τις πλατείες όπως πολύ σωστά έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής. Θα αφορά το ωράριο κάποιων καταστημάτων, θα αφορά το συνωστισμό, θα αφορά περαιτέρω μέτρα για παράδειγμα στην εστίαση. Δηλαδή θα είναι μέτρα τα οποία θα αυστηροποιήσουν περισσότερο την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Συζητείται το lockdown εντός εισαγωγικών στους ηλικιωμένους, δηλαδή στους άνω των 65. Ναι. Ενώ έχει πέσει και στο τραπέζι μέχρι και η επαναφορά του SMS το 13033 για αυτές τις κοινωνικές ομάδες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κατευθύνονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το μόνο σίγουρο που μπορώ να σου μεταφέρω από σημερινές πληροφορίες μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα όποια ανακοίνωση δεν θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Πιθανότατα να πάμε για την επόμενη εβδομάδα, εάν τα κρούσματα συνεχίσουν να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, και πλέον δεν μιλάμε για τα κρούσματα, αλλά μιλάμε για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Εκεί πιέζει η κατάσταση πολύ. Σωστά. Διότι τα κρούσματα είναι πάνω από 200 και 300 εδώ και περίπου 1,5 μήνα, 2. Οπότε δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή όσοι είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να θυμίσουμε ότι στην Αττική είμαστε κοντά στο 70 με 73% πληρότητα. Εάν αυξηθεί ραγδαία αυτός ο αριθμός, τότε είναι πολύ πιθανό να φτάσει το σύστημα υγείας στα όρια του στο νομό Αττικής. Ουσιαστικά αυτό που καταφέραμε να μην συμβεί στην αρχή της πανδημίας είναι αυτό που μας απειλεί τώρα και πάλι, γιατί η πρώτη νομίζω αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι τα μέτρα ελήφθησαν, ήταν πολύ αυστηρά για να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας, να προετοιμαστεί, σωστά, να προλάβουμε να κερδίσουμε χρόνο. Τώρα τα πράγματα πιέζουν και πάλι και πιέζουν πολύ. Σωστά. Ωστόσο, από ό,τι δείχνει και η διεθνής εμπειρία μέχρι στιγμής και από ό,τι έχουν τονίσει και οι επιστήμονες, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Mm-hmm. Δηλαδή, περιμέναμε ότι θα συμβεί. Ήταν αναμενόμενο ότι θα έρθει κάποια στιγμή ένα δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Αυτό το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να προλάβει είναι να μην καταρρεύσει, όπως πολύ σωστά είπες εσύ, το σύστημα υγείας και να προλάβει αυτό το δεύτερο κύμα να τελειώσει προτού μπει ο βαρύς χειμώνας. Όπου, όπως έχει δείξει μέχρι τώρα εμπειρία όσον αφορά την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ιού, τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα όσο κάνει περισσότερο κρύο και η μεταδοτικότητά του είναι επίσης πολύ μεγαλύτερη. Και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλους ιούς που συνήθως αντιμετωπίζουμε τους χειμερινούς μήνες, με πολύ σημαντικές επιπτώσεις και αυτοί, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κρεβάτια μεθ απαιτούνται και για ασθενείς με γρήπη και για άλλες ασθένειες που παρουσιάζονται το χειμώνα.
Σωστά. Βέβαια, κάποιες πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ήδη καταρτισμένο σχέδιο αξιοποίησης ξανά των μονάδων εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού ιδιωτικό τομέα. Ναι. Μπράβο, ναι. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη. Οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, αλλά όσον αφορά το σύστημα υγείας, η ανησυχία έγκυται στο ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ τα κρούσματα στην κοινωνία. Και γιατί το λέμε αυτό? Υπάρχουν έρευνες, για παράδειγμα, ναι, η έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία έχουν λάβει πολύ, πολύ σοβαρά υπόψη στο κυβερνητικό στρατόπεδο, που μιλά μέχρι και για 2.000 κρούσματα ημερησίως, αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, μετά τον Νοέμβριο. Να θυμίσω ότι ακόμη επιδημιολογικά δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις της επιστροφής των ανθρώπων από τις διακοπές. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι επέστρεψαν από τις διακοπές, μπορεί να είχαν νοσήσει τις τελευταίες ημέρες, μπορεί να εμφανίζονται τώρα τα κρούσματα τα οποία βλέπουμε, αλλά θέλουμε ακόμα 1 με 2 εβδομάδες για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η διασπορά. Σε πόσους, δηλαδή, έχουν μεταδώσει ακριβώς. Μπράβο, αυτό. Σε πόσους έχουν μεταδώσει τον κορονοϊό. Επίσης, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν έχουμε προχωρήσει σε πιο αυστηρά μέτρα στην παρούσα φάση, διότι υπάρχει πλέον και μία κόπωση στην κοινωνία όσον αφορά τον κορονοϊό. Και δεν αντέχει η οικονομία σίγουρα. Μπράβο, υπάρχει κόπωση οικονομική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στην καταστροφή στο προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τις δουλειές τους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται πάρα πολύ. Και φυσικά υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αγανακτήσει από τους περιορισμούς. Το είδαμε και σε άλλες χώρες. Οπότε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η κυβέρνηση ακροβατεί σε ένα σκηνή προκειμένου να μην εφαρμόσει κάποια μέτρα τα οποία θα πυροδοτήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα είδαμε στη Σερβία ή ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με επιπτώσεις που μπορεί να είναι και ανεξέλεγκτες, Γιώργο. Με φυσικά, επιπτώσεις γιατί δεν είναι μόνο τα επεισόδια. Ακριβώς. Τα οποία μπορεί να προκύψουν. Υγειονομικά αυτό μπορεί. Μπράβο. Μπορεί να είναι πολύ πολύ δύσκολο. Γιώργο, το παρακολουθούμε το θέμα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά, γεια σου.